να κάνω μια αναφορά γενικά για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για τους όρους δηλαδή που θεσμοθετούμε, να το πούμε με έναν τρόπο, εγκρίνουμε, ας το πω έτσι, και πώς θα τους ελέγχουμε. Υπήρξε το ΜΑΗ μια απόφαση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το λιμάνι, για τον όρο, κατά πλειοψηφία από τη διοίκηση. Και μάλιστα σε αυτή την απόφαση μπήκαν 9 πρόσθετοι όροι περιβαλλοντικών προϋποθέσεων για να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο. Ακολούθησε μάλιστα μετά τον Ιούνιο μια ένσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία διέκοψε τις εργασίες, ακριβώς γιατί πήρε υπόψη και αυτούς τους πρόσθετους όρους που είχαν μπει στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για 15 μονομέρες. Σήμερα, εκεί στην περιοχή της Πειραϊκής, εκεί που θα πρέπει να γίνει η προβλήτα για τα κουραζιερόπλοια, σχεδόν κανείς από τους 9 όρους που είχε βάλει το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν εφαρμόζεται. Και μεταφέρονται μπάζα σε όλη την πόλη χωρίς να υπάρχει την ίδια την άποψη του Δημάρχου, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση για την μεταφορά αυτών των μπάζων. Εναποτίθεται πολύ κοντά στο ναυτικό μνημείο του Θεμιστοκλή, διαμορφώνεται εκεί δηλαδή ένα εργοτάξιο. Και τρίτο, ας πούμε, και ίσως και το βασικότερο, συνεχίζονται κανονικά οι μεθεωρήσεις και τοποθετήσει, ας πούμε, αντικειμένων στο βυθό. Έχει εικόνα για αυτό το περιφερειακό, η διοίκηση στην περιφέρεια? Υπάρχει εικόνα? Υπάρχει εποπτεία? Εμείς θα το φέρουμε να γίνει θέμα Ωραία. και στο αμέσως επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν Αυτό πάει είναι να τρέχει σεβαστό, κύριε διαδικασία, γιατί Πενετάτε. καταλαβαίνω από τότε διακοπή σε συνεδρίαση, όμως έπρεπε να τεθεί γιατί αυτά κυλάνε. Και κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω τι αναφορά υπάρχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το σύστημα.